έξαρση των μεταναστευτικών ροών νότια της Κρήτης με ένα ακόμη καραβάνι μεταναστών να εκπέμπει σήμα κινδύνου 16 περίπου ναυτικά μίλια δυτικά του Γαϊδουρονησίου, σημαίνοντας συναγερμό στις λιμενικές αρχές. Περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος εντόπισαν το σκάφος, ενώ το πρωί λιμενικό σκάφος μετέφερε τους μετανάστες στους καλούς λιμένες. Πρόκειται για 32 μετανάστες, εκ των οποίων 4 από το Πακιστάν και 28 Σύριοι, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται 2 γυναίκες και 2 ανήλικα κορίτσια. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ το μεσημέρι μεταφέρθηκαν στο πρώην κτίριο του περαστικού ΚΤΕΛ στην παραλιακή Ηρακλείου. Κατά πληροφορίες που έχουμε, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να ξεκινούν κατά δήλωσή τους πάντα από την Κύπρο. Εμείς ως συνδικαλιστικό όργανο έχουμε πει επανειλημμένως για την αύξηση των οργανικών θέσεων, για την ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού όλου του νησιού της Κρήτης, γιατί βλέπουμε τελευταία ότι υπάρχει η έξαρση των μεταναστευτικών ροών, και ιδιαίτερα στη Νότια Κρήτη. Σπάμε ρεκόρ από ρεκόρ κάθε φορά. Τελευταία περιστατικά από το Μάρτιο και μετά, όλα τα περιστατικά έχουν το ίδιο μοτίβο. Ακολουθούν την ίδια διαδικασία. Δηλαδή, πλησιάζοντας τις νότιες ακτές της Κρήτης, τα 30-40 μίλια εκπέμπουντας SOS. Και χθες στήθηκε άλλη μία επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή 33 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Δεξαμενόπλιο περισυνέλεξε 51 μετανάστες, οι οποίοι αρχικά μεταφέρθηκαν στη Παλαιόχωρα και στη συνέχεια στα Χανιά. Μέσα σε μία εβδομάδα, 6 συνολικά είναι τα καραβάνια μεταναστών νότια της Κρήτης, ενώ από τις αρχές του χρόνου μέχρι και σήμερα ο αριθμός μεταναστών είναι μεγάλος, καθώς αγγίζει τους 1.700, όταν ο συνολικός αριθμός για το 2023 ήταν 796 μετανάστες. Φανταστείτε ότι μέσα στο έτος του 2024, και έχουμε Μάιο μήνα, έχουμε περίπου 1.700 ανθρώπους που έχουν φτάσει στο νησί μας. Και όλο το 2023 είχαμε στο σύνολο 796. Φανταστείτε λοιπόν πόσο ανεβαίνουν οι αριθμοί, και νομίζω ότι και με την κλιμάκωση που υπάρχει νότια και βόρεια της Αφρικής, νότια της Κρήτης, δηλαδή νότια της χώρας μας, και με βόρεια της Αφρικής, με τα γεγονότα και με την κλιμάκωση λόγω του πολέμου, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα τα πράγματα ίσως να είναι χειρότερα. Την ίδια ώρα, οι ενός προσωπικού λιμενικού σώματος Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης διαμαρτύρονται για την ανησυχητική κατάσταση που βιώνουν σχεδόν καθημερινά λόγω των αυξημένων περιστατικών διάσωσης, περισυλλογής, μεταφοράς, φύλαξης και μεταγωγής μεταναστών στην Αθήνα, χωρίς ωστόσο υποστελεχωμένες υπηρεσίες να ενισχύονται με προσωπικό και με πλωτά επιχειρησιακά μέσα. Το θέμα είναι από τόσους μήνες που μιλάμε, οι υπηρεσίες μας δεν έχουν ενισχυθεί καθόλου. Τα πλωτά μας είναι ακόμα με μονοπλήρωμα. Ενώ φωνάζουμε, ενώ έχουμε μεταφέρει αυτό το πρόβλημα στην ηγεσία μας, σε όλους τους πολιτικούς άρχοντες, δυστυχώς δεν έχει το παραμικρό. Όταν δουλεύει ο άλλος μέρα νύχτα και καλείται συνεχώς περισσότερο ένα περιστατικό πίσω από το άλλο, καταλαβαίνετε ότι η καταπώνηση είναι τεράστια. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Δημήτρης Βυριράκης, γνωστοποιεί ότι θα καταθέσει γραπτή αναφορά στον εισαγγελέα εφετών. Καθώς, όπως υποστηρίζει, ο χώρος στάθμευσης εισούδα και την παραμονή μεταναστών είναι παντελώς ακατάλληλος, με τον ίδιο να καλεί τους αρμόδιους να πάρουν θέση.